φεύγεις για Σαββατοκύριακο και ψάχνεις γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. 11, 8, 8. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα. Για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3E είναι εδώ και θα μείνει εδώ. Στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο, που το δημιουργούμε εδώ, μαζί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αν θυμηθείς την Κυριακή με τη Real News, Γιάννης Πάριος. Σε περιμένω να έρθει. Ο ερωτικός Θεοδωράκης. Η συναυλία που έγραψε ιστορία. Την Κυριακή η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, Νικόλαος Τσελεμεντές. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το βιβλίο με τις μυστικές συνταγές του Έλληνα Αρχιμάγειρα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε! Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε! Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την αγορά, η Δήμητρα Γαλάνη στο Χάραμα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το πιο δυνατό live της μεγάλης ερμηνεύτριας. Μαζί, μαθαίνω να πλέκω με τις βελόνες. Το καλύτερο εγχειρίδιο πλεξίματος της Μαρίας Δάβου. Και εδώ Λιλιπούπολη, το τέταρτο CD με τα παραμύθια. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις οτέ double play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο wifi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες... έφτασε.
Ενεργοποίησε λοιπόν το OTE My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi Spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε μαζί στον Ενικό για να κουβεντιάσουμε για όλες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, για τις καυτές εξελίξεις των ημερών, για την προεδρική εκλογή, για το ενδεχόμενο να έχουμε σύντομα εθνικές εκλογές, για το μέτωπο της δικαστικής συζήτησης γύρω από την υπόθεση Χαϊκάλη, αλλά και για πολλά ακόμη. Κυρίως όμως θα επιχειρήσω απόψε το βράδυ με προσκεκλημένου στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Και με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Αττικής και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Σας ευχαριστώ, κύριε. Καλώς ορίσατε, κύριε Μητρόπουλε. Θα επιχειρήσω να συζητήσουμε και λίγο για την ουσία. Να συζητήσουμε δηλαδή τι θα κάνετε σε σχέση με τη συμφωνία με την Τρόικα, με τους δανειστές και με την επόμενη μέρα της χώρας. Μετά την προεδρική εκλογή, αν εκλέξουμε πρόεδρο, ή μετά τις εθνικές εκλογές, αν έχουμε εθνικές εκλογές. Στη συζήτηση θα παρέμβουν τρεις συνάδελφοί μου. Ο κύριος Νίκος Μπογιόπουλος, Real News, Real FM και ενικός.gr. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ο κύριος Χρήστος Κόνστας, σύμβουλος έκδοσης στην εφημερίδα Παρασκήνιο και δημοσιογράφος στο Άξιον 24, το τηλεοπτικό κανάλι. Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο. Και ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας Αξία, ο αγαπητός φίλος, ο κύριος Αντώνης Πίκουλας. Καλησπέρα κύριε Πίκουλα και σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα, θέλω να πω ότι σε κάποια στιγμή της εκπομπής, σε 10-15 λεπτά, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και έναν σύντομο διάλογο, μια σύντομη συζήτηση με την κυρία Έλενα Τζούλη, που είναι η νομική σύμβουλος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και η οποία εκπροσώπησε νομικά τον κύριο Χαϊκάλη σε αυτήν την υπόθεση που έκλεψε πολύ μερίδιο δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, αλλά και τον κύριο Παύλο Σαράκη, ο οποίος εκπροσώπησε, και λέω εκπροσώπησε γιατί πήγε αρχείο η υπόθεση, στην υπόθεση αυτή, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Τους ευχαριστώ και τους δύο που είναι καλησπέρα, εδώ. Καλησπέρα σας. Σε 10-15 λεπτά θα κουβεντιάσω μαζί τους για την υπόθεση αυτή. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας κύριε Μητσοτάκη, αν βλέπετε εκλογή Προέδρου από την τρίτη ψηφοφορία ή αν αντίθετα βλέπετε εθνικές εκλογές. Και το ρωτώ διότι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, η χθεσινή μεσημεριανή του δήλωση, φαίνεται ότι κάποιους ακόμη βουλευτές από το χώρο των Ανεξαρτήτων έφερε στο στρατόπεδο των υποστηρικτών της υποψηφιότητας Δήμα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε, κατά την άποψή μου, ένα απολύτως λογικό πλαίσιο εθνικής συνεννόησης, όπως εξάλλου επιβάλλει το πνεύμα του Συντάγματος. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι είμαστε διατεθειμένοι, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να εκλέξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Σταύρο Δήμα, διότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής υποψηφίου, όπως ενδεχομένως κάποιοι να ισχυρίστηκαν ότι μπορεί να συνέβαινε μεταξύ δεύτερου και τρίτου γύρου. Όχι, δεν ισχυρίστηκαν, το πρότειναν. Ναι, το πρότειναν. Βγήκαν τρεις βουλευτές, ανεξάρτητοι, και πρότειναν. Ναι. Τέτοιο ζήτημα λοιπόν δεν τίθεται, αλλά η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μία λελογισμένη επίσπευση του χρόνου εκλογών που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα έως το τέλος του 2015, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας σταγματικής αναθεώρησης, έτσι ώστε να μην χάσουμε ακόμα κάποια χρόνια από μια αναθεώρηση που όλοι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Ανοίγω παρένθεση, όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την προεδρική εκλογή και αυτή η διαστρέβλωση, κύριε Μητρόπουλε, του πνεύματος του Συντάγματος, που δεν συνδέει στην πραγματικότητα
πρόωρη διάλυση της Βουλής με προεδρικές εκλογές, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε σχετική διάταξη, η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να αλλάξει. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για την αναθεώρηση. Θυμίζω ότι η προεδρική πλειοψηφία των 180 είναι και συνταγματική πλειοψηφία. Γιατί το Σύνταγμα απαιτεί 180 ψήφους σε μία εκ των δύο ψηφοφορεών. Θα ήταν λοιπόν ευχής έργο αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα βασικό πλαίσιο αλλαγών που τόσο απαραίτητες είναι σήμερα για τη χώρα. Σταθεροποίηση της οικονομίας, συζήτηση ενδεχομένως και κάποιων άλλων παραμέτρων, μέχρι και αλλαγή του εκλογικού νόμου, εγώ θα είμαι τεθειμένος να συζητήσω, και εθνικές εκλογές στο τέλος του 2015, όταν η χώρα όταν θα έχει αλλαγή του εκλογικού νόμου, εννοείται, κύριε Μητσοτάκη, να πάμε σε ένα μόνιμο εκλογικό σύστημα με συνταγματική πρόβλεψη. Η δικιά μου άποψη, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό εκλογικό σύστημα. Έχω προτείνει και κατά την άποψή μου ποιο είναι το ενδεδειγμένο. Μειωμένος αριθμός βουλευτών, το έχω πει εδώ και πάρα πολλά, 200 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 200 βουλευτές, ένα μεικτό σύστημα που θα εκλέγονται ένα ποσοστό των βουλευτών, 120 ή 150 από μονοεδρικές περιφέρειες και 50-80 βουλευτές με λίστα πανελλήνια. Αυτό βέβαια σημαίνει και άλλα και στον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων, ώστε να κατοχυρωθεί η δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων. Άρα και εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων. Όλα αυτά, με άλλα λόγια, συνθέτουν ένα πακέτο που αντιμετωπίζει ένα μείζον ζήτημα του πολιτικού συστήματος, που είναι η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία, ας μην γελιέται ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλοι πριονίζουν το κλαρί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτήν την συνολική απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις δίνουν επί της ουσίας μία απάντηση. Αυτές και σε αυτά τα ερωτήματα. Λένε οι περισσότεροι εκ των πολιτικών αναλυτών ότι ήρθαν αργά, δηλαδή λίγο πριν από τη δεύτερη ψηφοφορία, και ότι κυρίως δεν συνοδεύτηκαν από κάποιες διεργασίες για να επιτευχθούν συμμαχίες στο κοινοβούλιο. Λένε δηλαδή ότι το να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι είναι έτοιμος να διευρύνει την κυβέρνηση με όσους ενταχθούν στην προεδρική πλειοψηφία δεν είναι αρκετό. Ότι έπρεπε να έχουν προηγηθεί σχετικές ζυμώσεις. Για παράδειγμα, οι αριθμοί δεν βγαίνουν εάν δεν υπάρξει πολιτική συμφωνία με ένα τουλάχιστον από τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, με τη Δημάρ. Ζυμωνόμαστε σε αυτήν την διαδικασία, όπως καλά γνωρίζετε, αρκετούς μήνες τώρα. Και ζυμωνόμαστε αρκετούς μήνες τώρα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και πολλούς μήνες, έχει θέσει ως αυτό σκοπό να ρίξει την κυβέρνηση πάνω στην προεδρική εκλογή. Είναι γνωστό ότι μόνο με τους ανεξάρτητους είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η προεδρική εκλογή. Πράγματι, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, ότι θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να πετύχουμε μια συμφωνία σε επίπεδο κομμάτων. Ειδικά με τη Δημάρ, η οποία Δημάρ, υπενθυμίζω, υπήρξε κυβερνητικός εταίρος και είχε εκλεγεί με το σύνθημα υπεύθυνη φιλευρωπαϊκή αριστερά. Και η Δημάρ θα πρέπει κάποια στιγμή να δικαιολογήσει αυτή τη στροφή των 180 μοιρών και την ουσιαστική σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Άρα, αυτή τη στιγμή η ευθύνη μετατοπίζεται από τις κοινοβουλευτικές ομάδες στους ίδιους τους βουλευτές. Και γιατί εγώ έχω την εντύπωση, κύριε Μητσοτάκη, και πάω στον κύριο Μητρόπουλο αμέσως, ότι η κίνηση του Πρωθυπουργού χθες ήταν μια κίνηση στη σκακέρα των πολιτικών εντυπώσεων για να μην χρεωθεί μερίδιο ευθύνης για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό με το επιχείρημα ότι την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες μπορεί να τη χρεωθεί αποκλειστικά και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου σκοπός εξάλλου είναι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Φαντάζομαι συμφωνείτε, κύριε Μητρόπουλε, αυτό δεν θέλετε να πετύχετε. Εάν οδηγηθούμε σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Αμέσως, για να σας κάνω εγώ την πάσα. Έτσι, για να πάντως, το κάνω. Αλλά εάν οδηγηθούμε, αν οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές, κύριε Μητρόπουλε, φαντάζομαι ότι αυτό θέλετε, αυτό επιθυμείτε, άρα και εσείς θα χρεωθείτε ή θα πιστωθείτε. Δείχνετε κι εσείς μια ανακούφιση η κυβερνητική πτέρυγα. Μια ανακούφιση ότι θα πετάξετε την καυτή πατάτα στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω αυτό μόνο, κύριε Χατζηνικολάου. Όπως εκείνοι δείχνουν αντίθετα ένα σφίξιμο. Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ζητούσαν με χαρά εκλογές, με το χαμόγελο στα χείλη, είδα τον κύριο Τσίπρα το Σαββατοκύριακο, τώρα, κύριε Μητρόπουλε, να λέει ότι έρχεται δύσκολο 2015. Εγώ να πω μόνο αυτό. Εγώ θα είμαι σφόδρα στεναχωρημένος, δυσαρεστημένος, απογοητευμένος, εάν το βράδυ της 29ης δεν έχουμε εκλέξει πρόοδο. Δεν θεωρώ ότι είναι μια καλή εξέλιξη. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει και μπορεί να κλείσει την αξιολόγηση και να το συζητήσουμε μετά με ποιους όρους. Αυτό θα ήθελα να συμβεί. Αυτή η κυβέρνηση θέλω να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει την έξοδο της χώρας στις αγορές
έτσι όπως εμείς τη σχεδιάζουμε και κατά συνέπεια να εξασφαλίσει και μια ομαλή οικονομική ανάκαμψη. Άρα, εγώ δεν θα είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Θα είμαι δυσαρεστημένος, όχι γιατί έχω καμία πρεμούρα να μην τρέξω για εκλογές. Όλοι όσοι εκλεγόμαστε ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να πρέπει να κάνουμε ανά πάσα στιγμή προεκλογική εκστρατεία, αλλά γιατί κάτι τέτοιο θα είναι κακό για τη χώρα. Κύριε Μητρόπουλε, θέλετε πράγματι τις εκλογές? Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε συνειδητοποιήσει τι έρχεται για εσάς το επόμενο διάστημα? Την κρισιμότητα, την εκτακτότητα της κατάστασης έχουμε συνειδητοποιήσει. Όχι, άλλο λέω εγώ. Αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι θα βρείτε απέναντί σας το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες με μια διάθεση παραδειγματισμού και σε σχέση με Ιταλία και Γαλλία. Σας το λέω γιατί το διαβάζω σε δεκάδες δημοσιεύματα στον ξένο τύπο, ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε Βερολίνο και Βρυξέλλες, μήπως το κακό παιδί της Ευρώπης ξεφύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και δώσει άσχημα σήματα στη Ρώμη και στο Παρίσι. Εσείς στο πλαίσιο της μνημονιακής δημοσιολογίας ποτέ δεν εμπεδώσατε κλίμα ή τοπάθεια στους λαούς και ιδιαίτερα εδώ στα νέα παλικάρια. Αφήστε τι έκανα εγώ, κοιτάξτε τι θα κάνετε εσείς τώρα μετά τις εκλογές. Να αρχίσω στο ερώτημά σας. Σε συνθήκες υφέρποντος εμφυλίου στο εσωτερικό και σε συνθήκες ακραίας αποθράσινσης των δανειστών, οι οποίοι με ένα mail προσβάλλοντας το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας και αλλάζοντας νόμους κυρίαρχου κοινοβουλίου, έχουμε φτάσει στην κατάσταση όπως αποτιμώντας το success story της κυβέρνησης, φαίνεται ότι έχει αποτύχει. Η σωτηρία που υπεσχέθησαν, κύριε Χατζηνικολάου, τα τελευταία 4 χρόνια έχει αποτύχει στα κοινωνικά μεγέθη. Και έχουμε μία τρόικα τώρα που έχει αφήσει στο τραπέζι 2 πακέτα. Και λέει, για να μπείτε και να πάρετε το δίμηνο της παράτασης, θα φορτωθείτε τις 47 σελίδες του κυρίου Χαρδούβελη. Τα ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Όπου, κύριε Χατζηνικολάου, μία γυναίκα κυρίως, αναφέρομαι στη γυναίκα, καλά τα νέα παλικάρια, που με 15 χρόνια ασφάλισης παίρνανε ένα μικρό κομμάτι σύνταξης 400-450, το καταργεί η τρόικα. Και δεύτερο, παράδειγμα λέω, και δεύτερο έχει αφήσει ένα δεύτερο πακέτο, το σκληρότερο, θανατηφόρο πακέτο για τον ελληνικό λαό, για τους νέους, που λέει ότι θα σας βάλουμε και στο πειθαρχείο, το λένε ECCL, πειθαρχείο, ECCL, γραμμή να τελειώσω. Ναι, αλλά πηγαίνετε στις διαπιστώσεις και σε αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Εγώ ρωτώ εσείς τι θα κάνετε. Θα πω. Άρα, αυτά που λέτε είναι όλα σωστά. Όχι, δεν είναι. Και δημοσιευμένα. Πρέπει να το ξέρουμε. Εμείς δημοσιεύσαμε το Σάββατο στην εφημερίδα Αγορά. Το είδα. Το πλήρες κείμενο. Και ο κύριος Αθανασίου. Από το οποίο προκύπτει ότι έρχεται μνημόνιο μαζί με τη γραμμή πιστοληπτικής στήριξης. Συνοδευτικά, απαραίτητα. Ναι, αλλά το μνημόνιο. Τώρα, λοιπόν. Δεν έρχεται μόνο αν είναι ο Μητσοτάκης υπουργός. Έρχεται και αν είναι ο Μητρόπουλος υπουργός. Πώς θα το. Γιατί πρέπει η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές, πρέπει να πάει διότι έχει μειωμένο διαπραγματευτικό κύρος. Η χώρα είναι μειωμένης κυριαρχίας. Πριν λίγο, κύριε Χατζηνικολάου, πριν λίγο βγήκε στη δημοσιότητα το ΦΕΚ, είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Βάλανε τον πρόεδρο της Ελληνικής για Δημοκρατίας. Για την παράταση του μνημονίου, λέτε. Όχι αυτό μόνο. Ποιο? Ακούτε. Βάλανε τον πρόεδρο. Καταρχήν έχουν περάσει 80 τροπολογίες τα τελευταία βράδια από τη Βουλή. Με συγχωρείτε, κύριε Μητσοτάκη, θα σας το πω στη συνέχεια για να απαντήσετε. Αλλά αυτή δεν είναι εικόνα Βουλής η οποία μιλάει και για μεταρρυθμιστικό έργο και κυβέρνησης μεταρρυθμιστών. Αυτό που λέω τώρα είναι πρωτάκουστο. ΦΕΚ. Είναι η κύρωση της τελευταίας πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Είναι η δίμηνη παράταση. Ακούτε φράση την οποία έχει κυρώσει ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εγγυητής και θεματοφύλακας ελληνικής κυριαρχίας. Διαβάζω. Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος παρετούνται με την παρούσα, εχθές δημοσιεύτηκε, με την παρούσα αμετάκλητα και ανεφόρων από οποιαδήποτε ασυλία την οποία έχουν ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι από τα περιουσιακά του στοιχεία. Βάλανε στην προχθεσινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου να πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό το οποίο απέτησαν οι δανειστές, οι οποίοι έχουν εκτραχυνθεί, ότι όποια περιουσία αποκτήσει η Τράπεζα της Ελλάδος με λούμενα και το ελληνικό κράτος δεν θα έχει ασυλία. Και μου λέτε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε σε εκλογές? Και θα συμφωνήσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος ξέρει ότι παλιότερα τον έχω χαρακτηρίσει ως αξιοπρεπέστερο, δεν λέω ότι
όλο αυτό που κάνει είναι σωστό, ως αξιοπρεπέστρος συνομιλητή με αυτά που κάνει μέχρι τώρα, παρά το ότι έχει κάνει και λανθασμένες επιλογές. Γιατί? Γιατί έχουμε πεσμένο διαπραγματευτικό κύρος, διότι μας ευτελίζουν οι δανειστές, διότι δεν μας θεωρούν κυρίαρχο κράτος, και γι' αυτό το λόγο μια νέα νομοποίηση, θα δώσει όθηση, δυναμική διαπραγμάτευση σε μια κυβέρνηση, όποια ο κυρίαρχος λαός αναδείξει. Υπό την προϋπόθεση βέβαια, κύριε Χατζηνικολάου, και μετά για να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Γιατί διαφωνείτε, κύριε Μητσοτάκη? Μισό λεπτό, βεβαίως και διαφωνώ. Κύριε Μητρόπουλε, θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ, εύχομαι να μην γίνει, γιατί είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά με τον σεβασμό που σας έχω και με την επιστημονική ασυλότητα, θα ήθελα πάρα πολύ, έχοντας διαπραγματευτεί με την Τρόικα, πιστεύω ισότιμα με επιχειρήματα, θα ήθελα πάρα πολύ να σας δω να τα λέτε αυτά στην Τρόικα. Και πραγματικά εύχομαι, θα ευχόμουν ενδεχομένως για το καλό του. Για το επιρρονή, αυτό που είπα εγώ. Όχι, αυτό το οποίο λέω, κύριε Μητρόπουλε, είναι ότι αυτή τη στιγμή αναλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και θα το εξηγήσω, κύριε Χατζηνικολάου, με απλά λόγια. Κύριε Μητρόπουλε, η χώρα μέσα στο 2015 έχει να αποπληρώσει συνολικά 22 δισεκατομμύρια ευρώ σε δανειακές υποχρεώσεις. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα κάπως πρέπει να τα πληρώσει. Υπάρχουν λοιπόν δύο επιλογές για το που θα βρείτε τα λεφτά. Είτε θα τα δανειστείτε από τις αγορές, εμείς λέμε ναι, χρειαζόμαστε μια προληπτική γραμμή. Εσείς δεν λέτε αυτό. Ή θα τα δανειστείτε από τις αγορές, ή θα αναγκαστείτε να καταφύγετε σε νέο διακρατικό δανεισμό. Ή, τρίτη επιλογή, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα τα πληρώσετε. Τρίτη, τέταρτη επιλογή. Κύριε Μητρόπουλε, δεν υπάρχει. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ. Τα ακούω όλα αυτά. Εγώ σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ που συναστούν υποχρεώσεις της ελληνικής δημοκρατίας που πρέπει να αποπληρωθούν εντός του 2015. Από πού θα τα βρείτε? Θα πάτε στις αγορές, θα πάτε σε διακρατικό δανεισμό ή θα αρνηθείτε να τα πληρώσετε? Επαναλαμβάνω. Τέταρτη επιλογή δεν υπάρχει. Περιμένω ακόμα, κύριε Χατζηνικολάου, να ακούσω από ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και ρωτώ τον κύριο Μητρόπουλο, να μου πει σε αυτές τις τρεις επιλογές τι απαντάει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Χατζηνικολάου, θα κυβερνήσει με σεβασμό των δανειακών συμβάσεων όσο ισχύουν και όσο βρίσκεται σε διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μετέλθει μέτρα τσαμπουκά και τσαρλατανισμούς. Θα σεβαστεί τις δανειακές συμβάσεις μέχρι να τις ανατρέψει ή να φέρει άλλο περιεχόμενο και κυρίως θα έχει άνεση χρόνου. Επομένως, δεν ισχύει πια αυτό που λέγατε παλιότερα, το έλεγε ο αρχηγός σας. Πάνε ότι θα καταργηθεί το μνημόνιο με ένα άρθρο στη Βουλή. Επειδή, και όλοι οι νόμοι, επειδή, όλα τα συμπαρό. Επειδή σε δική σας εκπομπή, ναι, κάποιος συνεργάτης σας με έβγαλε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, είδα ακριβώς ποια φράση του Προέδρου έβαλε μαζί μου σε αντιπαρέθεση όταν είπα όντως σε εσάς ότι με ένα άρθρο δεν μπορεί να καταργηθεί όλος αυτός ο όγκος του μνημονιακού, ναι, υποπολιτισμού που είναι 500 άρθρα και 500 νόμοι και 26.000 άρθρα. Τι είχε πει ο Τσίπρας τότε, διότι πράγματι το άκουσα και από την εκπομπή του Real. Είχε πει ότι θα καταργήσω με ένα άρθρο, είχε πει ο Τσίπρας, τη λιτότητα του μνημονίου. Όλοι έχουμε συναισθήσει ότι 26.000 άρθρα, είτε σε παραγράφους, είτε σε αριθμούς, δεν μπορεί να καταργηθούν σε ένα άρθρο, ούτε σε ένα νόμο, κύριε Χατζηνικολάου. Με τις συνήθεις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Κύριε Μητρόπουλε, δεν καταργείται με άρθρα, αλλά με λεφτά. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, λοιπόν. Με έχετε ακούσει ποτέ να λέω με ένα άρθρο? Η λιτότητα δεν καταργείται με άρθρα, αλλά με λεφτά. Κύριε Χατζηνικολάου, να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Γιατί μου αρέσει να μιλάμε πραγματικά δεδομένα. Φεβρουάριος. Θα με διαψεύσετε εμένα για το άρθρο. Δεν έχω πει για ένα άρθρο εγώ ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το έχουν πει όμως άλλοι. Φεβρουάριος, απέτηση πληρωμής 1,6 δις. Να υποθέσω ότι τα ταμιακά διαθέσιμα, κύριε Χατζηνικολάου, ακόμα επαρκούν για να πληρωθούν. Μάρτιος, γιατί μου μιλάτε για χρόνο. Μάρτιος, μισό λεπτό. 2,5 δις αποπληρωμή, εκ των οποίων 1,4 στο Δουνουτού, το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων πιστωτών και πάντα σε κάθε περίπτωση αποπληρώνεται. Λοιπόν, το Μάρτιο θα χρειαστείτε, κύριε Μητρόπουλε, 2,5 δισεκατομμύρια, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στα κρατικά ταμεία. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, πού θα τα βρείτε? Κύριε Μητσοτάκη. Μετά επόμενος δύσκολος μήνας, δεν πάω μέχρι τον Ιούλιο, όπου είναι 5 τα δις, για να θρήσουμε τελικά στα 22 δις. Θα πρέπει να απαντήσετε λοιπόν και σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, αύριο ζητάτε την ψήφο τους. Εάν
όλη αυτή η συζήτηση περί διαγραφής του χρέους, γιατί ο μόνος τρόπος να βρεθούν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να πει κάποιος: δεν τα χρωστάτε αυτά, σας τα διαγράφουμε. Σας τα διαγράφουμε όλα. Κύριε Μητσοτάκη, όπως απεκάλυψε εχθές η έγκυρη Real News, ο κύριος Αθανασίου, ότι υπάρχει άνεση χρόνου και ότι υπάρχει παράθυρο και στη δίμηνη παράταση για 4 και 5 μήνες άνεσης και ανοχής, παράθυρο για διαπραγμάτευση. Θα ζητήσετε. Μισό λεπτό. Η ΠΝΠ, η κατάπτυστη κατά τα άλλα ΠΝΠ, η οποία υπεγράφει, δηλαδή εσείς δεσμεύεστε, αυτή τη στιγμή είναι ενδιαφέρον αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, δεσμεύεστε ότι αν εκλεγείτε θα ζητήσετε παράταση. Αυτό δεν λέτε. Μα ήδη οι δανειστές, λέω, εξεχώρησαν παράταση. Πείτε το. Εμείς έχουμε διαπραγματευτεί μια δίμηνη παράταση. Η οποία για να γίνει η παράταση. Πάντως, ήδη άκουσα εγώ στη συζήτηση στη Γερμανική Βουλή να μιλούν για τον Ιούνιο. Κύριε Χατζηνικολάου, λοιπόν, είναι αποκαλυπτικό το άρθρο του συνεργάτη σας ότι στη δίμηνη παράταση, όπως ψηφίστηκε και από τη Σλοβακία και από τη Γερμανία, ξέρει ο κύριος Υπουργός, έγινε συζήτηση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ότι για Ιούνιο μιλάμε. Άρα λοιπόν θα υπάρξει άνεση χρόνου. Άρα θα πείτε το όμως, είναι σημαντικό, γιατί δεν το λέγατε μέχρι στιγμής. Μα δεν ζητήσαμε παράταση. Θα τη ζητήσετε. Μας εδόθηκε παράταση ήδη. Εσείς θα ζητήσετε παράταση, ναι ή όχι. Αυτή δηλαδή την πράξη για την οποία μας πληροφορείτε σήμερα. Ήδη, χωρίς μα μας έχει δοθεί μέχρι τον Ιούνιο. Σας έβγαλαν από τη δύσκολη θέση. Που δεν θα χρειαστεί. Ναι, που δεν έχει δοθεί επισήμως. Στα λόγια έχει δοθεί. Εγώ χαίρομαι πραγματικά, κύριε Μητρόπουλε. Πολύ φοβούμαι ότι το ότι εδόθη στα λόγια δεν σημαίνει ότι δεν θα σας ζητηθεί να διατυπώσετε αίτημα. Ακούστε τι σας λέω, κύριε Μητρόπουλε, και σημειώστε. Στη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κύριε Μητρόπουλε, χωρίς έγγραφο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, προσκύρωση από τα υπόλοιπα κοινοβούλια, έγγραφη παράταση δεν υπάρχει. Επομένως, θα βάλει ο κύριος Τσίπρας, εάν κερδίσει τις εκλογές, να το πούμε για να το ακούνε όλοι αυτό, φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, ζητώντας παράταση του υφιστάμενου μνημονίου, ναι, το οποίο κατακεράβλωνε εδώ και 4 χρόνια. Να το πούμε, να το εξηγήσουμε απλά πώς δουλεύει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά σε κάθε περίπτωση να πω στο τηλεοπτικό σας κοινό και στον Νικόλαο ότι δεν θα διακινδυνεύσει. Δεν θα διακινδυνεύσει την ομαλή ροή της χώρας και βεβαίως μέσα από τις δανειακές συμβάσεις, όσο μέσα από τη διαπραγμάτευση δεν θα έχει επιτύχει το αρεστό αποτέλεσμα για το λαό. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ότι σε λίγο θα σας διακόψει ο κύριος Λαφαζάνης, κύριε Μητρόπουλο, με αυτά που λέτε θα ζητήσει, θα κάνει παρέμβαση. Το θεωρώ δεδομένο. Εγώ χαίρομαι με αυτά που ακούτε, αλλά τον βλέπω να παίρνει τηλέφωνο. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα ζητήσω από ένα πρώτο σύντομο σχόλιο από τον κύριο Αντώνη Πίκουλα, τον εκδότη και διευθυντή της Αξίας που είναι μαζί μας σήμερα, και αμέσως μετά από τον κύριο Νίκο Μπογιόπουλο και τον κύριο Χρήστο Κόνστα. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις ο Double Play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το OTE My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, η Δήμητρα Γαλάνη στο Χάραμα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το πιο δυνατό live της μεγάλης ερμηνεύτριας. Μαζί, μαθαίνω να πλέκω με τις βελόνες. Το καλύτερο εγχειρίδιο πλεξίματος της Μαρίας Δάβου. Και εδώ Λιλιπούπολη, το τέταρτο CD με τα παραμύθια. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3Ε είναι εδώ και θα μείνει εδώ, στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο που το δημιουργούμε εδώ, μαζί.
Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε! Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε! Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Γιάννης Πάριος. Σε περιμένω να έρθει. Ο ερωτικός Θεοδωράκης. Η συναυλία που έγραψε ιστορία. Την Κυριακή η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, Νικόλαος Τσελεμεντές. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το βιβλίο με τις μυστικές συνταγές του Έλληνα Αρχιμάγειρα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3Ε είναι εδώ και θα μείνει εδώ, στην Ελλάδα μας, για ένα καλύτερο αύριο που το δημιουργούμε εδώ, μαζί. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, η Δήμητρα Γαλάνη στο Χάραμα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το πιο δυνατό live της μεγάλης ερμηνεύτριας. Μαζί, μαθαίνω να πλέκω με τις βελόνες. Το καλύτερο εγχειρίδιο πλεξίματος της Μαρίας Δάβου. Και εδώ Λιλιπούπολη, το τέταρτο CD με τα παραμύθια. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Φεύγεις για Σαββατοκύριακο και ψάχνεις γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. 11, 8, 8. Πάμε τώρα στον κύριο Αντώνη Πίκουλα, τον εκδότη της εφημερίδας Αξία. Κύριε Πίκουλα, πάμε ολοταχώς για εκλογές. Δεν βλέπω φως.
για την τρίτη ψηφοφορία. Ναι, δεν νομίζω κι εγώ ότι μπορεί να προκύψει πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Φαίνεται σχετικά αδύνατο. Δεν προκύπτουν τα νούμερα, δεν βγαίνουν τα κουκιά όπως λένε. Θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν υπήρχε μια ουσιαστική διάσπαση στην ΑΝΕΛ και στον ΣΥΡΙΖ και στη ΔΙΜΑΡ ή ένα από τα δύο κόμματα, εν πάση περιπτώσει, να άλλαζε τακτική και να συμπράξει. Και αυτό δεν προκύπτει, μολονότι φαίνεται πως υπάρχουν ουσιαστικές αναταράξεις και διαφοροποιήσεις και στη ΔΙΜΑΡ, όπως προέκυψε και σήμερα. Το ίδιο φαίνεται πως υπάρχει και ένας κύκλος εσωστρέφειας στην ΑΝΕΛ, όπου βιώνει το δικό της εσωτερικό ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα, η επόμενη μέρα, τι προϊονίζεται για τη χώρα μας και για την όποια κυβέρνηση υπάρξει μετά τις εκλογές? Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι είναι το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να τύχει στη χώρα και δυστυχώς φαίνεται πως θα συμβεί αυτή την ώρα. Πηγαίνοντας σε εκλογές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την εθνική οικονομία. Την ώρα που θα έπρεπε να γίνεται μια διαπραγμάτευση εθνική, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του διμήνου. Την ώρα που δεν έχουμε ακόμη πάρει τις δόσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε πάρει δηλαδή τα 7,5 δις που θα έπρεπε να τα έχουμε για να καλυφθούν ταμιακές ανάγκες και πέραν του Φεβρουαρίου. Την ώρα που περιμένουμε, που βλέπουμε τον κύριο Ντράγκη 22 Ιανουαρίου να προχωρά σε ποσοτική χαλάρωση, που ισχυροποιεί το υπόλοιπο ευρωπαϊκό σύστημα έναντι της Ελλάδος, που θα έπρεπε ακόμη περισσότερο να θωρακιστεί. Την ίδια ώρα που δεν έχουμε προληπτική γραμμή στήριξης και υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να μην μπορούμε να βρούμε εύκολα λεφτά από τις αγορές. Και το λέω αυτό διότι η Moody's είπε σήμερα ότι η προσφυγή στις κάλπες από μόνη της συνιστά ένα πιστωτικό γεγονός, που σημαίνει ότι θα μειώσει την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, άρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές, αποτρεπτικό να μπορέσουμε να αντλήσουμε τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται για να καλυφθούν τα ταμιακά ανοίγματα. Υπό αυτή την έννοια είναι προφανές πως πολύ δύσκολα μια κυβέρνηση θα μπορεί να πληρώσει ακόμη και τις ανάγκες του Μαρτίου, σε απλά λόγια τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πρέπει να πάρει το δούνου του, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, μιλάμε για όλα αυτά τα οποία αγγίζουν τον Έλληνα πολίτη σήμερα. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολα και να πω ότι, ακούγοντας προσεκτικά τον κύριο Μητρόπουλο, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πει έτσι εύκολα ότι θα διαπραγματευτούμε και δεν θα κινηθούμε μονομερώς. Δεν είναι θέμα λόγου επικοινωνίας, είναι θέμα πράξης, υπό την έννοια ποιο είναι το πρόγραμμα εκείνο το οποίο θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν έρθει στην κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν φτάνει να πεις θα διαπραγματευτώ. Εάν εφαρμόσεις μια πολιτική κρατική, κρατικίστικη, εάν δηλαδή πεις ότι εγώ επανακρατικοποιώ, εάν πεις ότι αυξάνω μισθούς και συντάξεις, εάν πεις ότι εγώ δεν αποδέχομαι την επένδυση των Κινέζων στον ΟΛΠ. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ χθες σηκώθηκε και έφυγε από τη Βουλή σε μια πολύ μεγάλη επένδυση που γίνεται στη χώρα μας, την ώρα που στην Κίνα προσβλέπει ολόκληρη η Ρωσία αυτή τη στιγμή και περιμένει τις επενδύσεις της. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος με την επένδυση στο ελληνικό, όταν είναι αντίθετος στην επένδυση στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ. Τα έχει δηλώσει ο κύριος Τσίπρας αυτά ξεκάθαρα. Έχει μιλήσει για εθνικό αερομεταφορέα. Δεν τον ενδιαφέρει η Αιτζίαν, η συγχώνευση της Αιτζίαν με την Ολυμπιακή, αλλά λέει ότι θα γίνει νέος αερομεταφορέας. Ότι, εν πάση περιπτώσει, μία σειρά από τοποθετήσεις, οι οποίες με τα βεβαιότητος δεν γίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δηλαδή, ακόμη και αν πείτε, κύριε Μητρόπουλε, ότι θα διαπραγματευτείτε, δεν είναι προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς να καθίσει στο τραπέζι κάτω από αυτούς τους όρους. Σκεφτείτε ότι ασκείτε το τελευταίο διάστημα, όχι εσείς, με αλφαγιώτα, μία πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τους ξένους, ότι δεν έχουν προχωρήσει τις ιδιωτικοποιήσεις και τις μεταρρυθμίσεις με τον βαθμό που έπρεπε. Ότι η Ελλάδα υπολείπεται, ότι θα έπρεπε να έχει ακόμη μεγαλύτερη και ταχύτερη κατεύθυνση στο να μικρύνει τον δημόσιο τομέα. Εσείς αντιθέτως ως κόμμα λέτε το ακριβώς αντίθετο, να μεγαλώσει ο δημόσιος τομέας, να μην γίνονται αυτού του είδους ιδιωτικές επενδύσεις, να μην γίνεται αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις. Και να θυμίσω ακόμη ότι το τελευταίο δείγμα γραφής στο Λονδίνο απέναντι στους ξένους θεσμικούς επενδυτές, όπου ο κύριος Μιλιός και ο κύριος Σταθάκης μίλησαν για το πρόγραμμα το οικονομικό του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση. Η Capital, για παράδειγμα, αποχώρησε από την Ελλάδα. Πούλησε τις μετοχές της Eurobank, τις οποίες κατήχε.
Είδαμε λοιπόν ένα email τότε το οποίο κυκλοφόρησε και δεν διαψεύστηκε και σε ελληνικές εφημερίδες. Άρα υπάρχει ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα αυτή την ώρα που δεν σχετίζεται μόνο με την πρόθεση ή την αλλαγή πολιτικής αυτή τη στιγμή, ίσως και για εσωτερικούς λόγους, το να λέμε ότι θα διαπραγματευτείτε και δεν θα καταγγείλετε μονομερώς, αλλά σύντομη... έχει να κάνει με το σύνολο της πολιτικής σας. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Μητρόπουλο. Τι να πούμε, να υποταχθούμε. Μέχρι τώρα μας έκριναν και μας, με συγχωρείτε, κύριε Χατζηγολάου, ότι θα υπενισόμεθα και μονομέρειες κλπ. Θα διαπραγματευτούμε. Θα ξαναδιαπραγματευτούμε για να πετύχουμε το καλό για το λαό μας αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε άλλο, κύριε Πίκουλα, και πιστεύω ότι από τις πρώτες μέρες θα έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Επειδή οι κυδανιστές θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι απικία αυτός ο περήφανος λαός. Τι να κάνουμε. Και θα έχουμε αποτελέσματα. Και κάποιες πτυχές της πολιτικής μας που σωστά τα θίξατε, καλά τα αναδεικνύετε στην έγκυρη εφημερίδα σας, θα πρέπει ενδεχομένως να τα ξαναδούμε. Αλλά τι να κάνουμε όταν ο λαός έχει αναδείξει μια άλλη κυβέρνηση, έτσι προσδοκούμε, και πρέπει με σθένος, με πυγμή, εκπροσωπώντας τις προσδοκίες του λαού μας, να διαπραγματευτούμε. Κύριε Μητρόπουλο, μου επιτρέπετε, ο κύριος Πίκουλας θέτει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι πιο ουσιαστικό. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον ιδιωτικό τομέα και την ελεύθερη οικονομία? Διότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη στην χώρα και η μείωση της ανεργίας που όλοι τόσο προσδοκούμε θα έρθει μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις. Και η πραγματικότητα είναι ότι ό,τι έχετε πει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο δημόσιου λόγου καταφέρατε κατά του ιδιωτικού τομέα και κατά κάθε... Τι έχουμε πει ή τι έχετε κάνει? Το 1,5 εκατομμύριο στο καναβάτσο ιδιωτική πάλι είναι απόρρια πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό, μην εκνευρίζεστε. Όχι, ο ιδιωτικός τομέας γιατί είναι στο καναβάτσο από την πολιτική του Τσίπρα? Μην εκνευρίζεστε. Εγώ σας ρωτώ να μου υποδείξετε μία ξένη επένδυση από αυτές που δρομολογούνται στην Ελλάδα, την οποία να στηρίζετε. Σας ρωτώ να μου πείτε εάν συμφωνείτε με αυτό το οποίο λέτε στην ιδρυτική σας διακήρυξη. Πάντως μερικές δεν είναι και για πολλή στήριξη, κύριε Μητσοτάκη. Δηλαδή αν κανείς, για παράδειγμα, μπει στη συζήτηση για το ελληνικό και την αξία της έκτασης αυτής και το πόσο πωλείται, δεν είναι για να τη στηρίξει κανείς. Ακόμη και αν δεν είναι αριστερός, δεν χρειάζεται να είναι ΣΥΡΙΖΑ για να μην τη στηρίξει. Μπορεί να διαφωνεί. Κύριε Χατζηνικολάου, μισό λεπτό, γιατί μου κάνατε ερώτηση. Η Κόσκο είναι άλλο θέμα. Να απαντήσω. Η αιτία σήμανση είναι οι εργασιακές σχέσεις. Προσέξτε. Κύριε Μητρόπουλε, δεν μπορεί και εσείς να τη στηρίξετε. Απλά να τελειώσω και να απαντάτε συνολικά. Εγώ σας ρώτησα κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πρεσβεύεται είναι ένα σοσιαλισμό παλιά κοπή που εγκαταλείπεται μέχρι και σε χώρες όπως η Κούβα. Όταν μιλάτε για εθνικό αερομεταφορέα αυτή τη στιγμή, αυτές οι απόψεις περί κρατικής ιδιοκτησίας τομέων του ιδιωτικού τομέα που έχουν φύγει από το κράτος δεν απαντώνται παρά μόνο σε χώρες που είναι εξαιρέσεις. Εγώ ρωτώ λοιπόν, λέτε στην ειδική σας διακήρυξη, θέτουμε το τραπεζικό σύστημα, να τα θυμόμαστε αυτά, κύριε Χατζηγολάου, θέτουμε το τραπεζικό σύστημα υπό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο του δημοσίου. Επανακρατικοποιούμε δηλαδή τις τράπεζες. Αυτό είναι το δηλαδή. Εγώ είμαι και φιλόλογος. Για πείτε, αυτό σημαίνει αυτή η φράση. Τι σημαίνει. Αυτόχρημα σημαίνει κρατικό, επανακρατικοποίηση. Συγγνώμη, θέτουμε, ξαναδιαβάζω. Εντάξει. Θέτουμε το τραπεζικό σύστημα υπό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο δημοσίου. Φαντάζομαι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όποιος καταλαβαίνει στοιχειώδη ελληνικά σημαίνει ότι κρατικοποιείται τις τράπεζες. Κανένας δεν μίλησε. Εσείς το λέτε εδώ πέρα. Για γενικευμένο, κρατικοποιημένο σύστημα. Ιδρυτικό συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να ήσασταν μειοψηφία εδώ. Αλλά αυτές είναι οι αποφάσεις, κύριε Μητρόπουλε, όσο και αν προσπαθείτε. Αυτό είναι του τελευταίου συνεδρίου. Ιδρυτικό συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Ιούλιος 2013, να τα θυμόμαστε. Στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος μίλησε για δημόσιο κρατικό. Κύριε Χατζηνικολάου, η απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ συνιστά άξονα της εξωτερικής πολιτικής. Τα λέτε. Έχω ρωτήσει εγώ τον κύριο Τσίπρα γι' αυτό. Έχει πει ο Τσίπρας και έχει πει ότι αυτό είναι στρατηγικό στόχο. Για τις τράπεζες λοιπόν. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, για τις τράπεζες, έχει πει για ένα πυλώνα που θα στηρίζει την κοινωνία. Ακυρώνουμε τις προβλεπόμενες ιδιωτικοποιήσεις και τη λελασία του δημόσιου πλούτου. Πριν από 3 εβδομάδες
ιδιωτικοποιήθηκαν, τουλάχιστον πάρθηκε η απόφαση για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Παίρνουμε 1,2 δις από αυτή την ιστορία και σημαντικές επενδύσεις. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, θα την ακυρώσετε? Γιατί την... έχει πει ο Τσίπρας θα ακυρώσει όλα αυτά τα πράγματα? Εγώ ρωτώ, ρωτώ. Εγώ βλέπω, εγώ ξέρω να διαβάζω, κύριε Μητρόπουλε. Εγώ τα διαβάζω εδώ στην ιδρυτική σειρά. Τα έχω εδώ, τα έχω υπογραμμίσει με κόκκινα, κίτρινα. Όλα υπογραμμισμένα είναι. Τίποτα δεν βγάζει νόημα εδώ πέρα. Τι να κάνω? Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας ρωτώ, πρέπει να απαντήσετε. Λέτε, ζητάτε εκλογές. Και αν δεν ζητούσατε μεν εκλογές, θα έλεγα εντάξει, έχετε ακόμα 18 μήνες να τα βρείτε εκεί με τις συνιστώσεις σας. Αλλά επειδή ζητάτε εκλογές και επειδή θα πάτε αύριο σε αυτούς τους νέους ανθρώπους να ζητήσετε την ψήφο τους, οφείλετε να πείτε τι θα κάνετε με την τράπεζα. Οι τράπεζες, ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουν ιδιώτες μετόχους. Τι θα κάνετε στον ιδιώτη μέτοχο της οποιασδήποτε τράπεζας, να μην αναφέρω όνομα, που του λέτε ότι θα σε κρατικοποιήσω? Εσείς ως επιφανές στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, τι απαντάτε? Δεν πρέπει να απαντήσετε. Είναι αυθαίρετη ερμηνεία καταστατικών κειμένων, κύριε Χατζηνικόλαο. Αλλά στα παλικάρια εδώ θα πούμε ότι το μέλλον τους δεν είναι τα mini jobs στα 400. Και όπου το αιτιόμεθα κάποιες... Τα mini jobs, διότι σπάνε εξαιρετικά. Πάντως και... αυτό είναι τώρα λίγο μπάλα στην αυτό εξέδρα. Αυτό τώρα είναι όχι στην εξέδρα η μπάλα. Είναι πετάμε την μπάλα έξω από το γήπεδο και με μεγάλη κερκίδα. Αλλά για τις ιδιωτικοποίησεις που... Διότι σας διάβασε και τη λέξη ιδιοκτησία, όχι μόνο έλεγχος. Και κοινωνικό έλεγχο. Εσείς μείνατε στον κοινωνικό έλεγχο, αλλά εκεί λέει ιδιοκτησία. Υπό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο. Η προέχουσα λέξη αυτής της φράσης είναι παρακαλώ κοινωνικός έλεγχος. Αλλά να πω και στον κύριο Πίκουλα. Όταν αιτιόμεθα όλοι και στο ΣΥΡΙΖΑ τις ιδιωτικοποίησεις... Όσο πλησιάζουν οι εκλογές σας βλέπω ότι οι γωνίες στρογγυλεύουν. Όσο αιτιόμεθα τις ιδιωτικοποίησεις που έχουμε βασικό οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι στον κοινωνικό έλεγχο, αυτή είναι η άποψή μας, τις αιτιόμεθα κυρίως για την εργασιακή υλωτεία που είναι δεμένη με ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς. Θα μου εξηγήσετε τι είναι κοινωνικό έλεγχο. Θέλω να βάλουμε τον κύριο Μπογιόπουλο στη συζήτηση. Θα μου εξηγήσετε τι είναι κοινωνικό έλεγχο. Να τελειώσω. Και όταν απαιτούν από τους εργαζόμενους να καθορίζουν μισθούς και εργασιακές σχέσεις που δεν ανταποκρίνονται σε σύγχρονο Ευρωπαίο πολίτη. Αυτή είναι η βασική μας ένσταση στο προωθούμενο πλαίσιο. Πάμε στον κύριο Νίκο Μπογιόπουλο για ένα πρώτο σχόλιο και για ερωτήσεις που τυχόν θέλει να θέσει. Νίκο. Αγαπητέ μου Νίκο, θα ήθελα καταρχάς, επειδή η συζήτηση ξεκίνησε με ζητήματα όπως συνεννόηση και αξιοπιστία, θα ήθελα να αναφέρω μερικές χαρακτηριστικές φράσεις που ακούστηκαν στο πολιτικό μας σκηνικό το τελευταίο διήμερο. Σκουλίκια, αλυταριό, βόθρος, λίματα, τυφλοπόντικες, γκάγκστερ. Αυτές είναι μερικές από τις πιο χαριτωμένες εκφράσεις που ακούστηκαν αυτό το διήμερο. Στα πλαίσια της συνεννόησης. Στα πλαίσια της συνεννόησης. Και αναρωτιέμαι πραγματικά αν αυτό το κλίμα προκλήθηκε, δημιουργήθηκε από παρθενογένεση. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα τελικά τι έγινε κατορθωτό? Έγινε κατορθωτό να επιστρέψουμε στην προ-70ετίας δήλωση του Ρούσβελτ. Ξέρετε τι έλεγε ο Ρούσβελτ για την Αμερική? Έλεγε ότι όταν παίρνονται παρουσίες στη Βουλή είναι πολλοί βουλευτές που δεν ξέρουν τι πρέπει να απαντήσουν. Παρών ή αθώος. Παρών ή αθώος. Παρών ή αθώος, ναι. Στο αρχείο. Αυτά στην Αμερική. Στο όχι. Αρχείο. Όχι εδώ. Λοιπόν, όλο αυτό το κλίμα λοιπόν είναι ένα κλίμα κατρακύλας, είναι ένα κλίμα παρακμής, είναι ένα κλίμα εκφυλισμού και επειδή κινείσαι στον κόσμο, είναι αυτό που λέει ο κόσμος, Νίκο. Με μία λέξη. Σαπίλα. Αυτό δεν απορρέει, αυτό δεν αποπνέει όλο αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η εικόνα είναι μια εικόνα από παρθενογένεση, όπως έλεγα προηγουμένως. 40 χρόνια στη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, ζούμε ή δεν ζούμε κάτω από ένα πολιτικό σύστημα που, για να μην πάω στους αποστάτες και στους τσιριμόκους, έτσι, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κινείται μεταξύ Κοσκοτά και Siemens. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κινείται μεταξύ μιζών για τα εξοπλιστικά και υποβρυχίων που γέρνουν. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο από τις καταγγελίες του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993, ο οποίος μιλούσε για οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που ρίχνουν κυβερνήσεις. Αυτά έλεγε το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πέρασε στην εποχή της Siemens και των Τσουκάτων. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά διότι νομίζω ότι μετά από όλη αυτή την ιστορία, μια ιστορία που περιλαμβάνει λίστες Lagarde, πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι έχουν offshore εταιρείες, αλλά ήταν μέγιστοι πατριώτες και άλλα τέτοια,
Φτάσαμε στο σημείο να γίνεται λόγος αν υπάρχει επιχείρηση εξαγοράς βουλευτών για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Και ειλικρινά σου λέω, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια. Βεβαίως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η δικαιοσύνη, η οποία έκανε 15 χρόνια για να βγάλει ένα πόρισμα για το χρηματιστήριο και έκανε 8 χρόνια για να βγάλει μία απόφαση για μία μόνο υπόθεση της Siemens, μέσα σε 2 μέρες έβγαλε την υπόθεση που κουβεντιάζουμε το τελευταίο διήμερο στο αρχείο. Έτσι. Πρόκειται για αξιοσημείωτο ζήτημα. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να ισχυριστώ βάσιμα είναι ότι αυτό το δυσόδες κλίμα, αγαπητέ μου Νίκο, δεν θα μπορούσε να πιάνει στην πολιτική ζωή αν δεν το επέτρεπε ένα αναμφισβήτητο ιστορικό και πολιτικό γεγονός. Και το αναμφισβήτητο ιστορικό και πολιτικό γεγονός είναι αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Και αυτό που περιέγραψα προηγουμένως είναι ότι κατά τη γνώμη μου ο βασιλιάς κυκλοφοράει γυμνός στους δρόμους. Διότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Λοιπόν, με βολεύει πολύ αυτή η πρώτη σου παρατήρηση. Θα ξανάρθω σε σένα στη συνέχεια, Νίκο, για να πάω να κάνω μια πρώτη συζήτηση, σύντομη συζήτηση, με την κυρία Έλενα Τζούλη, που είναι η νομική σύμβουλος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και με τον, και βεβαίως η νομική σύμβουλος του κυρίου Χαϊκάλη στη συγκεκριμένη υπόθεση, και με τον κύριο Παύλο Σαράκη, ο οποίος εκπροσώπησε νομικά τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Και θα ξεκινήσω, κυρία Τζούλη, ζητώντας από εσάς ένα πρώτο σχόλιο για την απόφαση του εισαγγελέα του κυρίου Παναγιωτόπουλου να στείλει την υπόθεση στο αρχείο. Είναι κάτι που το αναμένατε? Από τον μέχρι σήμερα χειρισμό της υπόθεσης και από τις ενέργειες του κυρίου Παναγιωτόπουλου και του κυρίου Ντογιάκου, ναι, ήταν αναμενόμενο. Από εμένα τουλάχιστον, ως δικηγόρο, βλέποντας τις κινήσεις των εισαγγελέων και του κυρίου Παναγιωτόπουλου ιδιαίτερα, ήταν αναμενόμενο. Κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα βιώνουμε ένα δικαστικό πραξικόπημα. Το λέω και το εννοώ. Για πρώτη φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας καταγγελίας ενός βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου για απόπειρα δωροδοκίας του, με κατάθεσή του, θα πάμε και στο υλικό στη συνέχεια, με κατάθεσή του που έδωσε και τις δύο φορές αυθημερών ενώπιον του κυρίου Ντογιάκου και Παναγιωτόπουλου. Εν συνεχεία έχουμε την ομολογία και παραδοχή της πράξης από τον δράστη Αποστολόπουλο, ο οποίος χρησιμοποίησε για να ελαφρύνει τη θέση του τον ισχυρισμό ότι το έκανα μεν, αλλά για να δοκιμάσω τις ηθικές αντιστάσεις του Χαϊκάλη, ώστε εν συνεχεία να τον καταγγείλω. Δεν λέει πού. Στον πρόεδρο, τον ανεξάρτητον Ελλήνο, στην αστυνομία, στον παπά της ενορίας. Ωστόσο, πουθενά δεν τον κατήγγειλε. Με πρόλαβαν, είπε. Ένα μήνα συνομιλούσε και οργάνωνε. Είναι αλήθεια, κυρία Τζούλη, ότι μαγνητοφωνούσε και ο Αποστολόπουλος στο Χαϊκάλη? Έτσι άκουσα να λέει, διαβάζοντας την κατάθεσή του. Αυτό το υλικό ζητήθηκε από την εισαγγελία? Δεν έχει ζητηθεί τίποτα από την εισαγγελία. Εγώ θα σας πω το εξής. Δύο φορές το υλικό του κυρίου Χαϊκάλη κατατέθηκε στην εισαγγελία. Το υλικό του. Και αυτό το υλικό το χαρακτηρίζει η εισαγγελία νόμιμο ή παράνομο? Κύριε Χατζηνικολάου, και αν το χαρακτηρίζει παράνομο, γιατί δεν υπήρξαν, για παράδειγμα, διώξεις για τις υποκλοπές και στους δύο? Κύριε Χατζηνικολάου, σε ποιους δύο αναφέρεστε καταρχήν? Στον κύριο Αποστολόπουλο και στον κύριο Χαϊκάλη, που υπέκλεπταν ο ένας τον άλλο. Κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή που έλαβα γνώση ότι υπάρχει ένα τέτοιο υλικό, και αναφέρομαι στην 6η Δεκεμβρίου, όταν κατά το πρώτο έλαβα γνώση της ύπαρξης ενός τέτοιου υλικού, αμέσως ως δικηγόρος συνέστησα στον κύριο Αποστολόπουλο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, που κεγόταν η Αθήνα με τα επεισόδια, να ενημερώσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο όπως και έγινε και να μεταβούμε στην εισαγγελία παρουσία να του κυρίου Ντογιάκου. Γιατί με ρωτούν πάρα πολλοί φίλοι αν η κυρία Έλενα Τζούλη είναι η σύζυγος του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ναι, αν αυτό είναι, αλλά σημασία. Αυτό δεν είναι η ιδιότητα με την οποία έχει κληθεί σήμερα. Προφανώς. Ελάτε. Λοιπόν, μεταβήκαμε Σάββατο βράδυ 6 Δεκεμβρίου με τον κύριο Χαϊκάλη ενώπιον του κυρίου Ντογιάκου και του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Έδωσε πολυσέλιδη κατάθεση ο κύριος Χαϊκάλης. Προσέξτε, κατάθεση έδωσε ο κύριος Χαϊκάλης, αναφέροντας λεπτομερώς όσα είχαν υποθεί και περιέχονταν στο υλικό. Κάνω σαφή αναφορά και θα δείτε γιατί στη συνέχεια. Με έκθεση εγχειρήσεως, ο κύριος Ντογιάκος και ο κύριος Παναγιωτόπουλος παρέλαβαν το υλικό.
Ο κύριος Ντογιάκος το κλείδωσε σε χρηματοκιβώτιο που διατηρεί πίσω του εντός του προσωπικού του γραφείου, απαιτώντας μάλιστα να σηκωθούμε και να δούμε ότι πράγματι το έχει βάλει μέσα. Τον ρωτήσαμε, κύριε εισαγγελέα, πώς πρέπει. Το παρέλαβε, λοιπόν. Βεβαίως το παρέλαβε και σας εξήγησα, το κλείδωσε στο φουριάμο πίσω του. Σε ένα χρηματοκιβώτιο τεράστιο που έχει μέσα στο προσωπικό χώρο του γραφείου του. Τον ρωτήσαμε αν αυτό το υλικό είναι νόμιμο όπως έχει καταγραφεί. Μας πιστοποίησε την νομιμότητά του προς δικαστική χρήση, διότι, όπως μας είπε, στοιχειοθετείται κακούργημα και έκανε μνήμα πολλών αραιοπαγητικών αποφάσεων και νομολογίας αριού πάγου που και εμείς γνωρίζουμε. Και μας είπε ότι σε οποιοδήποτε έτερο ραντεβού και αν υπάρχει και έτερη συνομιλία, παρακαλώ να με ενημερώσετε. Πράγματι, στις 12 Δεκεμβρίου έδωσε ο κ. Χαϊκάλης συμπληρωματική κατάθεση αυθημερών με δεύτερο ραντεβού και πάλι επακολούθησε δεύτερη έκθεση εγχειρήσεως νέου υλικού, το οποίο παρέλαβε από την εισαγγελία. Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρέλαβε στην εισαγγελία. Παρέλαβε και ο κ. Παναγιωτόπουλος. Και ο κ. Παναγιωτόπουλος και την πρώτη φορά ο Παναγιωτόπουλος με τον κ. Ντογιάκο. Στην πρώτη συνάντηση με Ντογιάκο, ήξερε ο κύριος Ντογιάκος το όνομα Αποστολόπουλου ή όχι? Στην πρώτη συνάντηση ο κύριος... Και αν όχι, γιατί? Στην πρώτη συνάντηση ο κύριος Ντογιάκος δεν υπόθηκε το όνομα του δράση τον κύριο Ντογιάκο. Του είπαμε ότι η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να μην το αναφέρουμε ακόμη και συμφώνησε για να αποφύγουμε διαρροές. Ο ίδιος μάλιστα είπε στην εισαγγελία οι καταθέσεις δεν κλειδώνονται σε μπαούλα, κυκλοφορούν σε δακτυλογράφους, υπαλλήλους. Για να είμαι κι εγώ εντάξει και προς τιμήν του, θα ήθελα η αναφορά του ονόματος να γίνει την στιγμή που θα κλειστεί το ραντεβού για την παράδοση χρημάτων. Καθυπόδειξη. Στο υλικό που του παραδώσατε το όνομα Αποστολόπουλου υπάρχει? Από ό,τι θυμάμαι, υπάρχει, αναφέρεται. Το αναφέρει κάποια στιγμή ο ίδιος συνομιλώντας. Ότι άκουσε να δεις, με λένε έτσι και σου μιλάω ντόμπρα επομένως, στον διάλογο. Επομένως, αν ο κύριος Ντογιάκος άκουσε το υλικό, ήξερε το όνομα. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω αν το άκουσε και τι έκανε. Σωστό. Εγώ ξέρω και θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή λοιπόν ομολογία Αποστολόπουλου. Υπάρχει βάσει της κατάθεσης Χαϊκάλη, όχι βάσει του υλικού. Σύμφωνα. Και βγαίνει λοιπόν σήμερα απόφαση που θέτει την υπόθεση στο αρχείο, σβήνει, βάζει χ, σαν να μην υπάρχει την καταγγελία, την έγγραφη καταγγελία, τα λόγια ενός Έλληνα βουλευτή που καταγγέλει δωροδοκία, αφήστε σας λέω το υλικό, θα πάμε και εκεί, αφήνει στην άκρη την ομολογία του δράστη, σήμερα δε το πρωί, όταν εγώ μετέβηνε 8 ώρα το πρωί στο εφετείο για να υποβάλω εκ νέου αίτημα άρσης του απορρίτου, για να δούμε τελικά ποιος κρύβεται πίσω από τον Αποστολόπουλο. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, έχω μια καταγγελία ενός βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου για απόπειρα δωροδοκίας. Δράστης είναι ένας κύριος Αποστολόπουλος Γιώργος. Αυτός ο κύριος Χ. Αποστολόπουλος Γιώργος, προφανώς, είναι πιο δυνατός από τον κύριο Χαϊκάλη. Οι αυτοί που κρύβονται από πίσω του, δεν ξέρω ποιοι είναι, έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί άλλωστε και γιατί άραγε η εισαγγελία δεν προβαίνει σε άρση απορρίτου, που σε άλλες περιπτώσεις για παρόμοια δικήματα εκβιασμών, δωροδοκιών, αυτεπάγγελτα η εισαγγελία προβαίνει από σε άρση. Από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, εσείς τι ελπίζετε ότι θα βγει? Όπως εξηγήσαμε, εγώ προσωπικά παρουσία του κυρίου Χαϊκάλη, σήμερα όταν εκλήθην το πρωί από τον κύριο Ντογιάκο, ζήτησε να μας δει, αφού είχαμε υποβάλει το αίτημα, μας ζήτησε διευκρινιστικά και αιτία αναλυτικά αναγράφονταν μέσα για ποιο λόγο ζητάτε την άρση. Τι είπατε λοιπόν? Είπαμε ότι ζητάμε την άρση προκειμένου να δούμε ποιος προέτρεψε τον Αποστολόπουλο να στήσει όλο αυτό το οργανωμένο αδίκημα, γιατί ήταν μεθοδευμένη επαγγελματική η προσέγγιση Χαϊκάλη. Αυτά ακούγονται, λέγονται και έχουν καταγγελθεί. Ποιος θα έδινε τα λεφτά, ποιος ήταν ο χορηγός που θα έδινε τα λεφτά στον Αποστολόπουλο, τα 700 χιλιάρικα, όπως ο ίδιος λέει ότι θα του δώσει σαν πρώτη δόση? Ποιος είναι αυτός που ειδοποίησε 5 λεπτά πριν το ραντεβού, στις 12 Δεκεμβρίου, 6 το απόγευμα, τον Αποστολόπουλο και έκανε αναστροφή ενώ ερχόταν και πήρε μάλιστα και τηλέφωνο το Χαϊκάλη, παρουσία αστυνομικών, θυμωμένος, εξαγριωμένος, επικαλέστηκε ένα προσωπικό πρόβλημα και του έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα, με συγχωρείτε για την έκφραση? Αν δεν αρθεί το απόρριτο, πώς θα μάθουμε τελικά ποιος είναι ο Αποστολόπουλος και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτόν, ώστε ο κύριος Αποστολόπουλος σήμερα να βρίσκεται σπίτι του και η υπόθεση να έχει τεθεί στο αρχείο και ένας Έλληνας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που τόλμησε να καταγγείλει απόπειρα δωροδοκίας, αυτή τη στιγμή να κοντεύει και από κατήγορος να βρεθεί και κατηγορούμενος. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας πω το εξής. Γίνεται μια προσπάθεια, μεθοδευμένη προσπάθεια εκφοβισμού αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, επαναλαμβάνω. Πριν σας πω για τις επόμενες ενέργειές μας, γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω,
Θέλω να βάλετε μία άνω τελεία για να ακούσω λίγο και τον κύριο Σαράκη και να ξανάρθω. Συγγνώμη, πριν την άνω τελεία, να σας πω τι μου είπε παρουσία Χαϊκάλη ο κύριος Δογιάκος σε μένα σήμερα το πρωί 8 η ώρα όταν ζήτησε να μας δει. Τι σας είπε? Ο κύριος Δογιάκος, παρουσία του κυρίου Χαϊκάλη, όταν μας κάλεσε, μας είπε γιατί ζητάτε την άρση. Θα καθυστερήσει η διαδικασία, αφήστε την άρση. Η κατηγορία έχει αποδειχθεί. Ο Αποστολόπουλος έχει ομολογήσει. Εγώ προσωπικά, κύριε Χαϊκάλη, σας πιστεύω και δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας. Σας ερωτώ λοιπόν, τι είναι αυτό που έκανε τον εισαγγελέα Ντογιάκο από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι πριν από λίγη ώρα, όταν πήρε την απόφαση να βάλει την υπόθεση στο αρχείο, τι ήταν αυτό που έκανε τον εισαγγελέα να αλλάξει γνώμη? Ερώτημα. Μάλιστα. Υποβάλλω. Θα ξανάρθω σε εσάς. Κύριε Σαράκη, έρχομαι σε εσάς. Κύριε Χατζηνικολάου, θα ήθελα Να κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που ακούστηκαν από την κυρία Τζούλη. Κυρίως όμως θέλω να μου πείτε αν κατά τη δική σας γνώμη είναι δικαιολογημένο το ότι πήγε στο αρχείο η υπόθεση. Απολύτως δικαιολογημένο, κύριε Χατζηνικολάου, και θα το εξηγήσω. Όσο σοβαρό ήταν το αντικείμενο της καταγγελίας του κυρίου Χαϊκάλη, τόσο ασόβαρη ήταν η στοχιοθέτησή της. Διότι ακριβώς προσήλθε και έκανε μια καταγγελία όπου θα ανέμενε κανείς ότι θα κατονόμαζε και εκείνον ο οποίος αποπειράται να τον δωροδοκίσει, όντας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αντιθέτως, καταθέτω ότι κάποιος γνωστός μου, σε μένα και στον πρόεδρο, με προσέγγισε, χωρίς να προσδιορίζει κανένα άλλο στοιχείο. Γνωρίζουν οι πάντες ότι όποιος καταγγέλει ένα δίκημα, τουλάχιστον δίνει μια περιγραφή. Προσέρχεται και για δεύτερη φορά στην εισαγγελία, όπου και πάλι αποκρύπτει το ονοματεπώνυμο του ανθρώπου που τον προσεγγίζει. Και μάλιστα οργανώνεται ολόκληρη επιχείρηση από την αστυνομία κατόπιν εντολής και υποπτία. Άκουσα πριν να λέει η κυρία Τζούλη ότι το υλικό παραδόθηκε και παρελήφθη. Θα απαντήσω και για το υλικό. Ναι. Ότι ακόμα και όταν η αστυνομία επενεύει μετά υπό την εποπτεία της εισαγγελίας εφετών, η αστυνομία δεν γνώριζε ποιον πήγαινε να συλλάβει. Έχουμε λοιπόν το πρωτάκουστο, η εισαγγελία εφετών, οι δικαστικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές να αναζητούν ένα φάντασμα. Διότι αποκρύπτονταν το όνομα από τον καταγγέλλοντα για το αποδεικτικό υλικό. Όλοι οι νομικοί γνωρίζουν και η αξιόλογη συνάδελφός μου το γνωρίζει άριστα ότι υπάρχει το άρθρο που απαγορεύει και μάλιστα κολλάζει σε βαθμό κακουργήματος εκείνον που παγιδεύει αθέμητα, με αθέμητο τρόπο, την συνομιλία ιδιωτών. Άρα λοιπόν γνώριζα ότι το συγκεκριμένο βίντεο είναι παράνομο. Ακόμη και όταν από το υλικό αυτό μπορεί να στοιχειοθετηθεί κακούργημα. Φυσικά. Ή όταν υπάρχει σοβαρός εθνικός λόγος. Ο νόμος. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα. Ακούστε, δεν διαφωνώ. Ο νόμος δεν κάνει διακρίσεις. Άλλο πράγμα η νομολογία, άλλο πράγμα η ερμηνεία σε αποφάσεις δικαστηρίων που, που αντιστοιχούν σε ακροματική διαδικασία. Εδώ έχουμε τον νόμο. Ο νόμος 177 είναι αυστηρός και λέει απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η τεχνητή παγίδευση ιδιωτικής συνομιλίας. Δηλαδή υπάρχει, διασφαλίζεται το ατομικό δικαίωμα της επικοινωνίας. Για να αρθεί αυτό το ατομικό δικαίωμα που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, αυτό γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, με νόμιμο τρόπο, μετά από άδεια των δικαστικών αρχών και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Διαφορετικά, αυτό το αποδεικτικό στοιχείο είναι παράνομο. Δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο και είναι πρόσφατη η νομολογία. Υπήρξε και άλλο περιστατικό με άλλον βουλευτή που προσκόμισε άλλο υλικό και εκεί κρίθηκε παράνομο και ασκήθηκαν διώξεις. Γιατί ανέμεναν μια διαφορετική ποινική αξιολόγηση σε αυτή τη συγκεκριμένη πρακτική, ενώ είναι γνωστή στο Πανελλήνιο ποια είναι η πρακτική της εισαγγελίας που στηρίζεται ακριβώς στο ποινικό πλαίσιο που υπάρχει, στο υφιστάμενο. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Κύριε Σαράκη, βάλτε μια ανωτελεία. Η κυρία Τζούλη μίλησε. Είναι σημαντικό να το πω. Παρακαλώ, δηλαδή, πείτε το. Έχουμε μια καταγγελία για ένα φάντασμα με αποδεικτικό υλικό παράνομο. Πώς λοιπόν η εισαγγελία να μην θέσει αυτή την υπόθεση στο αρχείο? Πάντως αυτό το φάντασμα, μιλάμε για φάντασμα. Ένα λεπτό, κυρία Τζούλη. Φάντασμα για τον αναφέροντα. Μιλάμε, κύριε Σαράκη, για ένα φάντασμα που έδινε συμβουλές σε προέδρους κομμάτων, που πέρασε από τον Γιώργο Παπανδρέου στον Αντώνη Σαμαρά και μετά στον Πάνο Καμένο, που ήταν στην Deutsche Bank. Μιλάμε για φάντασμα με. Δηλαδή, δεν μπορώ τώρα και τηλεοπτικά. Από την πλευρά του και μπίπτα βιογραφικά το φάντασμα. Δηλαδή, ο κύριος Χαϊκάλης γνώριζε τα πλήρη στοιχεία του κυρίου Αποστολόπουλου, αλλά όμως περιέργως
δεν τον κατονόμασε. Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Χαϊκάλης κατονόμασε κατόπιν συμφωνίας. Ήμουνα παρούσα στο γραφείο του κυρίου Ντογιάκου και προς τιμήν του κυρίου Ντογιάκου μας υπεδείχθη και έγινε δεκτό κατόπιν της δικής μας προτροπής ότι προς αποφυγή διαρροών από την εισαγγελία, όχι από τον ίδιο προφανώς, αλλά αλλάζουν χέρια οι καταθέσεις και δεν κλειδώνονται σε μπαούλα, επειδή είπε είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει να φτάσει στη σύλληψη του δράστη, καλό θα ήταν να γίνει η ονομασία του δράστη τη μέρα που θα κλείνονται το ραντεβού. Με υπόδειξη του εισαγγελέα, διαφορετικά τι, θα μας πίεζε και θα λέγαμε δεν το δίνουμε. Ασφαλώς θα το δίναμε από την πρώτη στιγμή. Ήμασταν σε πλήρη συνεννόηση με την αστυνομία, με την εισαγγελία. Όταν λοιπόν ο κύριος Χαϊκάλης στις 12 Δεκεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, μετά τη ματέωση της επιχείρησης, γιατί προφανώς κάποιος ειδοποίησε τον κύριο Αποστολόπουλο. Αφού δεν ήταν γνωστό το όνομά του για να τον ειδοποιήσει. Ακούστε. Όχι, κυρία Τζούλη, απαντήστε λίγο την απορία. Η αστυνομία, ενώ κανείς λοιπόν, δεν γνώριζε το ονοματεπώνυμο. Η αστυνομία είχε περικυκλώσει μέσα και έξω το σπίτι του κυρίου Χαϊκάλη. Η εντολή στον κύριο Στάθη ήταν, που μας μετέφερε ο κύριος Χαϊκάλης, που μιλούσε με τα όργανα που είχαν περικυκλώσει το χώρο μέσα και έξω, ήταν μόλις εμφανιστεί άνδρας με ένα αυτοκίνητο BMW, που ήταν το όχημα του κυρίου Αποστολόπουλου και του είχε πει και προφορικά με τον BMW μου θα έρθω, με το που θα μπει μέσα, είχε δώσει εντολή στον κύριο Στάθη, ο κύριος Ντογιάκος, βγάλει δεν βγάλει χρήματα, θα αφήσετε να εξελιχθεί η επιχείρηση, του είχε πει, βγάλει δεν βγάλει χρήματα, εκβιάσει, απειλήσει ή πει θα ξανάρθω, δεν έχω τίποτα σήμερα, θα φύγει με χειροπέδες. Ήταν η εντολή Ντογιάκου. Δηλαδή, το κυρία φάντασμα, Τζούλη, το πρόσωπο λοιπόν ήταν ένας με ένα αυτοκίνητο BMW. Ποιος την ειδοποίησε, ειδοποιήθηκαν όλοι κάτω την BMW. Οι αστυνομικοί ήταν μέσα και άκουγαν το όνομά και θα έβλεπαν έναν πώς ειδοποιήθηκε ο άγνωστος. Να ανοίγει τη βαλίτσα, να βγάζει τα 700 χιλιάρικα αν δεν είχε ειδοποιηθεί και προφανώς τότε δεν θα ήταν μα πια φάντασμα. Μα ποιος να τον ειδοποιήσει και πώς, αφού κανείς δεν γνώριζε ποιος ήταν αυτός που θα ερχόταν. Εσείς αποκρύψατε τα στοιχεία του. Άρα λοιπόν για να υπάρχει διαρροή θα έπρεπε να γνωρίζουν σε ποιον να την κάνουν. Ακούστε, αυτό σας, το όνομα του κυρίου Αποστολόπουλου αυτό μέσα δεν θα μπορούσε να το λύσει εύκολα. Ίδιο, συγγνώμη, το όνομα Αποστολόπουλος είναι σαν το Παπαδόπουλος. Είχε ακούσει λοιπόν το υλικό. Δηλαδή, κυρία Τζούλη, ειδοποιήθηκαν όλοι οι Αποστολόπουλοι της Ελλάδος. Πήραν τηλέφωνο και του ιατρικού κέντρου. Δεν ξέρω, κύριε, ποιος τον ειδοποίησε. Μα Αποστολόπουλος δεν σημαίνει κάτι. Αν δεν αρθεί το απόρριτο των συνδιαλέξεων, δεν θα μάθει ποτέ κανείς. 8 η ώρα. Κύριε Σαράκη, να ρωτήσω κάτι. Μετά γιατί. Ένα λεπτό, μην μιλάτε παράλληλα, παρακαλώ θερμά. Κύριε Σαράκη, μου λέτε, σας παρακαλώ, γιατί δεν έρετε το τηλεφωνικό γιατί απόρριτο. Γιατί δεν συνεννείτε να έρθει το απόρριτο Αποστολόπουλου. Τι πρόβλημα έχετε. Ουδέποτε εκφράσαμε την οποιαδήποτε αντίδραση. Και το γνωρίζετε άριστα. Κληθήκατε, σας κάλεσε ο εισαγγελέας και σας ρώτησε ή δεν σας ρώτησε. Εμείς, ναι. Προσέξτε, ναι. Εμείς δεν υποβάλαμε καμία ένσταση. Και γνωρίζετε άριστα τι ότι δεν προσβάλαμε και το υλικό το οποίο, το οποίο καταθέσατε. Κύριε, ενώ μπορούσαμε να το προσβάλλουμε ως παράνομο, δεν κάναμε ούτε αυτό. Σας ρώτησε ο εισαγγελέας, εδώ ζητάτε άρση. Συμφωνείτε ή να αποφασίσετε. Μα εσείς το αίτημα το υποβάλλατε αφού εμείς πήγαμε και καταθέσαμε. Δώσαμε συμπληρωματική καταθέσαμε, και σήμερα επανήλθαμε. Θα καταθέσαμε το Σάββατο, την Κυριακή εκ νέου ο κύριος Χαϊκάλης και εσείς Δευτέρα το πρωί υποβάλλατε αίτημα περί άρσεως. Αλλά να το διευκρινίσουμε. Δεν το υπέβαλα κατά το πρώτο Δευτέρα. Να συμφωνήσουμε. Το υπέβαλα όταν έδωσε την πρώτη φορά κατάθεση ο κύριος Χαϊκάλης. Να συμφωνήσουμε τι είπε ο κύριος Χαϊκάλης, τι υπάρχει μέσα στη δικογραφία, γιατί δεν κατέθεσε το όνομα. Εγώ θα σας πω γιατί όχι, δεν κατέθεσε το όνομα για και την πληρότητα. Το είπα. Επειδή το τα στοιχεία το ήξερε η εισαγγελία και η αστυνομία να από τις 12 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου καταγγέλλω ολιγορία της εισαγγελίας. Η οποία, εάν δεν έβγαινε υπόθεση στον αέρα από την αποκάλυψη Λαζόπουλου, πάντως ακόμα εδώ, η δικογραφία θα υπάρχει ήταν και ένα περίεργο, σημάδια. Θα με συγχωρήσετε και δύο. Υπάρχει και ένα πολύ περίεργο. Έχουμε να κάνουμε με έναν πρώην σύμβουλο Καμένου που πάει να δωροδοκίσει έναν βουλευτή του Καμένου. Και μάλιστα οι δύο αυτοί είναι, λέει, και υποψήφιοι κουμπάροι. Ναι, κάπου το, διάβασα το σήμερα εγώ, ότι διάβασα... ο Αποστολόπουλος ετοιμαζόταν να παντρέψει. Σωστά, γιατί το διάβασα και εγώ. Μάλλον αποφάσισε και να τον πρικήσει. Έτσι, και όχι ακριβώς, μόνο να τον παντρέψει. Κύριε Χατζηνικολάου, να σας δώσω την απάντηση. Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει τον Αποστολόπουλο να εμπλέκει το όνομά του και να βρωμίζει το όνομα του Πρωθυπουργού της χώρας, ένας κύριος Αποστολόπουλος. Μα το όνομα του Πρωθυπουργού δεν υπάρχει σε δικογραφία. Να
κάνει μήνυση στον δεν Αποστολόπουλο. Υπάρχει. Να κάνει μήνυση στον Αποστολόπουλο. Δεν υπάρχει στη δικογραφία. Υπάρχει στην κατάθεση Χαϊκάλη. Δεν και αυτή υπάρχει. Θα εξαφανίσετε. Δεν υπάρχει. Και αυτή την εξαφάνιση. Δεν τη λέει ο κύριο Χαϊκάλη. Γιατί δεν είπε το όνομα. Επειδή όνομα τα στοιχεία τώρα. Του λέει δεν τα ήξερα επακριβώ. Ειδοποίησα τη δικηγόρο μου και αυτή τη συμβολιογράφου. Του μηνό. Ακούστε. Έχει καταγγείλει ότι έχει το όνομα του Πρωθυπουργού. Ένα όχι. Βρέστε το και δείξτε το. Στην κατάθεση τη 6η Δεκεμβρίου. Βρέστε το και δείξτε από τη δικογραφία. Δεν υπάρχει το όνομα του Πρωθυπουργού. Αυτά τα λέγατε έξω από τη δικογραφία. Έξω από τη δικογραφία τα λέγατε αυτά. Επειδή τα στοιχεία του λέει δεν τα ήξερα επακριβώς. Τον κύριο Πρωθυπουργό. Ο κύριο Χαϊκάλη θα ήξερε τα στοιχεία του κυρίου Αποστολόπουλου, ναι ή όχι. Καταγγέλει στον Αποστολόπουλο που εμπλέκει το όνομα του Πρωθυπουργού. Να σα πω, συναδέλφισσα. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, να σα δώσουμε την εξήγηση γιατί δεν το κατέθεσε το όνομα. Κυρία Τζούλη, ένα λεπτό να τον ακούσουμε και σα δίνω το λόγο. Να ζητήσει και αυτή την άρση. Όπω έχει ζητήσει να έρθουν όλα στο φως τη δημοσιότητα. Παρακαλώ. Εμεί το πράξαμε. Κύριο Σαράκη για ένα λεπτό και μετά η κυρία Τζούλη για ένα λεπτό για να κλείσουμε. Ο κύριο Χαϊκάλη. Όφιλε ως θεσμικός παράγοντας να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να καταγγείλει ένα τέτοιο αδίκημα. Τι άλλο θα έπρεπε να κάνει, έκανε κάτι να δώσει όλα τα στοιχεία του προσώπου το οποίο εμπλεκόνται. Όλα τα στοιχεία ώστε οι δικαστικές και οι μηνός, αφήστε με κυρία Τζούλη. Μέχρι και τις 19 ώστε και οι δικαστικές και οι ιδιοκτικές αρχές να αναλάμβαναν εκείνες την ευθύνη της έρευνας. Εκείνες μπορούσαν να συλλέξουν αποδεικτικό υλικό νόμιμο. Και μάλιστα η πολιτεία έχει τέτοια έκταση δυνατοτήτων όπου κανείς δεν θα μπορούσε να ξεφύγει. Θεσμικά η πολιτεία, ενημερώσαμε όλες τις αρχές. Αντίθετα, ο κύριος Χαϊκάλης τι έκανε, υποκατέστησε τις αρχές. Αφήστε με, κυρία Τζούλη, αφήστε με να ακουστεί η αλήθεια. Λοιπόν, το απόρριτο, υποκατέστησε τις αρχές. Θα μπορούσατε να συνενέσετε υποκατέστησε για να αποκαλύψετε τα πάντα. Δεν υποκατέστησε τις αρχές και συνέλεξε παράνομο αποδεικτικό υλικό που ήξερε ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Γιατί ο κύριος Χαϊκάλης δεν έδωσε τα στοιχεία του Αποστολόπουλου, γιατί φοβόταν την ηχογράφηση των συνομιλιών από την πολιτεία. Διότι θα εκτίθονταν. Προτίμησε να κάνει συνομιλίες ιδιωτικές, να κάνει σειραφές και να προσφέρει υλικό κατά επιλογή του. Ενώ εάν την έρευνα την έκανε πάντως η πολιτεία, και ο πελάτης σας έκανε μαγνητοφωνήσεις. Θα το διευκρινίσω, κύριε Χατζηνικολάου. Ο πελάτης σας εκλήθη από την εισαγγελία να καταθέσει το υλικό των μαγνητοφωνήσεων που έκανε εκείνος. Ο πελάτης μου ουδέποτε είπε ότι υπέκλεψε συνομιλίες με τον κύριο Χαϊκάλη. Αυτό που είπε είναι... Εδώ πρέπει να καταθέσω ρητός, κύριε Εισαγγελέα, ότι είχα σκοπό να καταγγείλω αυτή την ιδιωτελή συμπεριφορά Χαϊκάλη, περί της οποίας έχω αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία, πλην όμως με πρόλαβαν τα γεγονότα. Ποια είναι τα αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία? Ποια είναι αυτά? Είναι στοιχεία τα οποία έχει ο εντολέας μου. Πού είναι αυτά, γιατί δεν τα κατέθεσε για να αποδείξει το πόσο αργυρώνητος είναι ο Χαϊκάλης? Μα ακούστε να δείτε, διότι ο ίδιος ο κύριος Χαϊκάλης. Ωραία, πότε θα τα καταθέσετε, ο ίδιος ο κύριος Χαϊκάλης τεκμηρίωσε τους ισχυρισμούς του εντολέα μου. Διότι τι κάθε ήταν φορά που εμφανίζεται στην τηλεόραση. Ήτανε μαγνητοφωνήσεις από τη δική του πλευρά. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ είμαι συνήγορος. Το καταλαβαίνω. Ακόμα και αν το έκανε ο εντολέας μου, θα το έλεγα. Σωστό. Θα ομολογούσα αδίκημα. Θα έκανα το λάθος του κυρίου Χαϊκάλη. Ρε Γλέντια, τι ωραία πολιτική ζωή είναι αυτή. Το ότι τι τα δικαιώματα. Προσέξτε. Το ότι έκανε λάθος ο κύριος Χαϊκάλης. Λοιπόν, και ομολόγησε αδικήματα και δεν σεβάστηκε τη λαϊκή ρίση. Όποιος κάβει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα. Νομίζω και φρονώ ότι πλέον θα του γίνει μάθημα. Ναι. Πρέπει να κάνω μία μικρή διακοπή. Κυρία Τζούλη, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρία Τζούλη, με ακούτε? Πάμε σε μία μικρή διακοπή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζούλη να απαντήσει και θα επιστρέψουμε στην πολιτική μας συζήτηση, γιατί πήραμε μεγάλη δόση από την υπόθεση αυτή. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Φεύγεις για Σαββατοκύριακο και ψάχνεις γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. 18, 8, 8. Αυτό το Σάββατο με την αγορά, η Δήμητρα γαλάνει στο χάραμα. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το πιο δυνατό live της μεγάλης ερμηνεύτριας. Μαζί, μαθαίνω να πλέκω με τις βελόνες. Το καλύτερο εγχειρίδιο πλεξίματος της Μαρίας Δάβου.
και «Εδώ είναι η Λιπούπολη», το τέταρτο CD με τα παραμύθια. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αντίμηθεις την Κυριακή με τη Real News. Γιάννης Πάριος. Σε περιμένω να έρθει. Ο ερωτικός Θεοδωράκης. Η συναυλία που έγραψε ιστορία. Την Κυριακή η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί, Νικόλαος Τσελεμεντές. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το βιβλίο με τις μυστικές συνταγές του Έλληνα Αρχιμάγειρα. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Όταν είσαι στην Ελλάδα 45 χρόνια, μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο χαμόγελο, όταν ταξιδεύεις κάθε μέρα σε κάθε γωνιά της ομορφότερης χώρας, τότε μένεις στην Ελλάδα για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι γεύσεις, στιγμές, απόλαυση. Η Coca-Cola 3E είναι εδώ και θα μείνει εδώ,
στην Ελλάδα μας για ένα καλύτερο αύριο που το δημιουργούμε εδώ μαζί. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις ΟΤΕ Double Play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το ΟΤΕ My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα.